Καλημέρα, Νέστη. Να ξεκινήσω, θα πρότεινα από το θέμα του ανώτατου ορίου του χρέους που έχουμε Βεβαίως. και εξέλιξη. Λοιπόν, είχαμε τις συζητήσεις χθες το βράδυ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τα κορυφαία μέλη του Κογκρέσου. Σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι, εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, και θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο υπάρχει μια χαραμάδα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βέβαια, οι διαπραγματεύσεις σταματούν σήμερα, καθώς ο Τζο Μπάιντεν αναχωρεί για την σύνοδο κορυφής του G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Όμως, επειδή υπάρχει, είναι επίγον να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές, θα συντομεύσει το ταξίδι αυτό και όπως αναφέρουν σήμερα οι Financial Times και το Bloomberg, θα συντομεύσει το ταξίδι του και δεν θα επισκεφθεί μετά την Ιαπωνία, την Παππούα Νέα Γουινέα και την Αυστραλία, όπως είχε προγραμματιστεί. Και όταν θα εκδοθεί το ανακοινωθέν του G7, θα επιστρέψει αμέσως για την Αμερική, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, άτομα τα οποία συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανόν στην συμφωνία για την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους να υπάρχει μία ρήτρα να συνοδεύεται για αλλαγή των όρων αδειοδότησης μεγάλων έργων της Αμερικής, όπως επίσης και αλλαγή των όρων για παροχή κάποιων κοινωνικών επιδομάτων. Βέβαια, τίποτα δεν είναι βέβαιο ακόμα. Ο Τζο Μπάιντεν επιμένει ότι η όποια συμφωνία για την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από κανέναν όρο. Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν ότι η όποια συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από μια δραστική μείωση των κρατικών δαπανών. Τώρα, χθες είχαμε, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, είχαμε και μία επιστολή που έστειλαν οι επικεφαλείς περίπου 140 κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Financial Times. Αυτή την επιστολή την έστειλαν στο Λευκό Οίκο και στα κορυφαία μέλη του Κογκρέσου και ζητούν τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων να αποφευχθεί ένα ενδυνάμει καταστροφικό σενάριο. Είναι μέσα κορυφαίες τράπεζες της Wall Street, είναι μεγάλες εταιρείες επενδύσεων, είναι φαρμακοβιομηχανίες, είναι αεροπορικές εταιρείες και όλοι αυτοί που υπογράφουν την επιστολή λένε ότι μία αποτυχία συμφωνίας θα είχε καταστροφικές συνέπειες και στις αμερικανικές επιχειρήσεις και στην αμερικανική οικονομία, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Και Εφή, να ξέρουμε ακριβώς σημειώσω. πόσο πρέπει να αυξηθεί το αμερικανικό δημόσιο χρέος και πόσο είναι σήμερα, για να δώσουμε έτσι δύο νούμερα για τους τηλεθεατές για να γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή είναι στα 31,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η τελευταία φορά που αυξήθηκε ήταν το 2021, αυξήθηκε κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής Ωραία. κάποια νούμερα Ωραία. για πόσο τις ανάγκες της αύξησης. Ωστόσο, ξέρουμε ότι με βάση τις προειδοποίησεις που έχει κάνει η Υπουργός Οικονομικών, τον ΗΠΑ, η Τζάνετ Γιέλεν, ότι η Αμερική έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέχρι την προθεσμία της 1ης Ιουνίου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αγορές, πώς αντιδρούν οι αγορές γενικά, έχουμε δει μέχρι τώρα να αντιδρούν με αρκετή ψυχραιμία. Ναι. Μάλιστα, κάποιοι αναλυτές της Bank of America λέει ότι σε περίπτωση που συμβεί το μοιραίο, ότι να μην υπάρξει δηλαδή κάποια συμφωνία, η Federal Reserve έχει έτοιμο ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και αυτό λέει κρατά τους επενδυτές σε κατάσταση ψυχραιμίας. Βέβαια, έχουμε δει
τις αποδόσεις των έντοκων γραμματείων του Αμερικανικού Δημοσίου ενός μηνός, αυτά δηλαδή που λήγουν τον Ιούνιο, είδαμε τις αποδόσεις τους τις τελευταίες μέρες να αυξάνονται κατά 200 μονάδες βάσης. Υπάρχει δηλαδή κάποιος βαθμός ανησυχίας που αποτυπώνεται στα κρατικά ομόλογα και είδαμε και χθες την απόδοση του Αμερικανικού 30 ετούς κρατικού ομολόγου, την απόδοσή του να φτάνει στο 3,9%, το υψηλότερο επίπεδο που το είχαμε δει ξανά στις αρχές Μαρτίου, όταν ξέσπασε η τραπεζική κρίση.